Όπως γνωρίζετε, συμπληρώνουμε σήμερα περίπου 70 ημέρες όπου οι ιεροί ναοί και οι ιερές ακολουθίες τελούνται και κλεισμένων των θερών, παρεκτός των τριών μεγάλων ημερών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Από αύριο επανερχόμεθα σε μια νέα κατάσταση, ήδη χθες τα μεσάνυχτα, απεστήλαμε στις ενορίες μας τη νέα εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και την εκδοθήσα την υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία από αύριο ξανανοίγουν και πάλι οι εκκλησίες μας, όχι μόνο για ατομική προσευχή και επίσκεψη, αλλά και για συμμετοχή στις ίδιες λειτουργίες, στους εσπερινούς και στις άλλες ιερές ακολουθίες. Με περιοριστικά μέτρα, με συγκεκριμένο αριθμό, με αποστάσεις μεταξύ μας και με την προστατευτική μάσκα υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της ιεράς ακολουθίας, εξαιρουμένων μόνο των λειτουργών και των ιεροψαλτών κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Θέλω να παρακαλέσω μέσα από την καρδιά μου όλους σας ανεξαιρέτως και απευθύνομαι ιδιαίτερα στους χριστιανούς, τους ευλαβείς χριστιανούς, τους ανθρώπους που εκκλησιάζονται. Θέλω να σας θέρμο παρακαλέσω μέσα από την καρδιά μου να τηρήσουμε τα μέτρα. Δεν είναι κάτι το φοβερό, τα συγκεκριμένα μέτρα. Φοβερό είναι όταν είναι κλειστή η εκκλησία. Φοβερό είναι τα άδεια καθίσματα της εκκλησίας. Φοβερό είναι να γιορτάζουμε Χριστούγεννα και Πάσχα με άδειες της εκκλησίας. Δεν είναι κάτι λοιπόν το φοβερό προσωρινά, μέχρι να περάσει αυτή η δοκιμασία, να τηρήσουμε κάποιες αποστάσεις ή να φορέσουμε για μία ή δύο ώρες τη μάσκα. Το ίδιο επίσης για τα υπόλοιπα μέτρα που ισχύουν για τις άλλες δραστηριότητές μας. Είναι ανάγκη να ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία χωρίς άλλες απώλειες, χωρίς άλλα θύματα. Όποιο σπίτι έχασε άνθρωπο από τον κορονοϊό, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτός ο πόνος, τι σημαίνει αυτή η οδύνη. Όσοι άνθρωποι έχουν συγγενείς τους διασωληνωμένους τούτη την ώρα, μέσα στις μονάδες και δεν έχουν τη δυνατότητα καν επικοινωνίας, καν να δουν τον άνθρωπό τους και καν να τον αποχαιρετήσουν στις περιπτώσεις τις βαριές, μπορούν να καταλάβουν, αλλά πρέπει και οι υπόλοιποι να καταλάβουν. Και εμείς που έχουμε την υγεία μας και δεν έχουμε νοσήσει ακόμα και μακάρι να μην νοσήσουμε από τον κορονοϊό ή από άλλη ασθένεια, μην είμαστε τόσο ανεύθυνοι. Ξέρετε πως οι άνθρωποι που θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός το έγραφαν και στα διαδίκτυα, το διακήρυταν. Βρέθηκαν διασωληνωμένοι οι ίδιοι ή οι οικείοι τους μέσα στις μονάδες. Εκεί κατάλαβαν το πικρό ποτήρι της ιδεολειψίας, της συνωμοσιολογίας, της ανοησίας και της τυφλότητας. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε υπευθυνότητα και όπως πορευθήκαμε μέχρι τώρα να πορευθούμε και στη συνέχεια. Το πολύ τον δρόμο τον διανύσαμε, έτσι ελπίζουμε και έτσι πιστεύουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ και από τους κληρικούς και τους λαϊκούς συνεργάτες μας το απαιτώ να έχουμε υπευθυνότητα, να τηρήσουμε κατά γράμμα τα υγειονομικά μέτρα και να φτάσουμε αισίως να μπορούμε να επανέλθουμε πλήρως στην κανονικότητα. Με συγκίνηση γνωρίζω πως οι άνθρωποι είναι κοντά μας τούτη την ώρα μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τους θαλάμους του νοσοκομείου μας και των νοσοκομείων μας. Πως οι άνθρωποι είναι στο κρεβάτι και μας παρακολουθούν. Πως οι άνθρωποι βρίσκονται νοητά εδώ και οι οποίοι και μετά το άνοιγμα των εκκλησιών θα είναι πάλι μακριά μας. Δεν θα μπορούν να είναι κοντά μας. Σε όλους εσάς, αδελφοί μου, που υποφέρετε και πονάτε, που βρίσκεστε στην κλίνη της ασθένειας, της δυσκολίας, σας ευλογώ μέσα από την καρδιά μου. Σας στέλνω την αγάπη μου και σας λέω κουράγιο, κουράγιο. Ο Θεός είναι μαζί σας. Προσευχόμαστε για σας. Κάντε κουράγιο και πάρτε δύναμη. Διότι το βασικό για να ξεπεράσει κανείς μια ασθένεια είναι η ψυχική του δύναμη. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στον γιατρό σας.
Να ξέρετε ότι σας περιβάλλουν άνθρωποι υπεύθυνοι, νοσηλευτές, νοσηλεύτηδες, οι ιατροί, οι πάντες. Σας συνοδεύουν οι προσευχές μας και η αγάπη μας.